Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 27 Απριλίου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να καταγράψουμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Περιοδία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παπά στον Εύρο. Η παρουσία του σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα εκτενεί ρεπορτάζ. Τι δήλωσε για το μέλλον των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από την Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς. Τι απάντησε στην ερώτηση της Δέλτα Τηλεόρασης. Όσα απάντησε στα ερωτήματά μας η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά. Ολόκληρη η συνέντευξη που εξασφάλισε η Δέλτα Τηλεόραση. Παραμένουν τα προβλήματα της έλλειψης προσωπικού χρημάτων και μέσων εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου στη Θάσο και η κατάσταση στο νησί. Στην κατεδάφιση του κτηρίου πλησίων του Δημαρχείου Ορεστιάδα σκοπεύει να προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα η Δημοτική Αρχή. Ποιο το μέλλον του χώρου. Στη διαπίστωση πως με βάση τον πολιτισμό η συγκυρία ευνοεί την επίτευξη οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Κίνας, κατέληξαν Αλέξης Τσίπρας και Λιου Κιμπάο. Η συνάντησή τους διεξήχθη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την έναρξη του πολιτιστικού έτους ανταλλαγών Ελλάδα-Κίνα 2017. Η επίσκεψή σας πραγματοποιείται μετά από σειρά επισκέψεων υψηλού επίπεδου που σηματοδοτούν όλες μαζί το μεγάλο ενδιαφέρον της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη σύσφυξη ιδιαίτερων σχέσεων στρατηγικής σημασίας με την Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη διάσκεψη των αρχαίων πολιτισμών, μια συμπρωτοβουλία του Έλληνα και του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία εσείς με την Υπουργό Πολιτισμού να εγκαινιάσετε το έτος πολιτισμικών ανταλλαγών Ελλάδας-Κίνας στο Βυζαντινό Μουσείο. Και αυτό για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό διότι πιστεύουμε ότι η βάση για να οικοδομηθεί η συνεργασία οικονομική και εμπορική, η βάση είναι η συνεργασία στον πολιτισμό και η ανταλλαγή των πολιτισμών. Είμαστε και περήφανοι για τους αρχαίους πολιτισμούς μας, αλλά και ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι οι πολιτισμοί μας έχουν συνέχεια στον χρόνο και μπορούν να αποτελούν τη βάση των σχέσεων μας. Πρώτα απ' όλα, επιστρέψτε μου να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς από τον πρόεδρο μας, τον κύριο Xi Jinping, και από τον ομολογό σας, τον κύριο Li Keqiang. Και οι δύο προσβλέπω την παρουσία σας, την επίσκεψη σας εκεί στο Πεκίνο το ερχόμενο Μάιο για το χώρο, για τον νέο δρόμο του μεταξύ και την διεθνή συνεργασία. Και βέβαια θέλω να συζητήσω μαζί σας για όλα τα θέματα που είναι κοινό μας ενδιαφέροντο. Όσον αφορά το φόρουμ αρχαίων πολιτισμών που έχετε αναφέρει, πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Με αυτό το φόρουμ, σαν ένα πλατφόρμα, μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Βέβαια, εμείς θα κάνουμε συνεργασίες μαζί σας για κάποιες πιο πρακτικές συνεργασίες. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ καλό momentum όσον αφορά τη συνεργασία. Δηλαδή η συνεργασία μας όχι τώρα μόνο αφορά τις οικονομικές και εμπορικές, αλλά και αφορά τις πολιτιστικές τομείς. Με την επίσκεψη μου αυτή θέλουμε να επικοινωνήσουμε και συζητήσουμε μαζί σας ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας στον τομέα του πολιτισμού. Γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να έχω αυτή τη συνάντηση μαζί σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Στον αντίποδα τώρα, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο των Ελλήνων δεν λειτουργεί όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική πολιτεία. Αυτό αφορά τόσο στην νομοθετική λειτουργία, όσο και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό μεταξύ άλλων τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, από την οποία του ζήτησε να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί για την προστασία των θεσμών αλλά και του κύρους του Κοινοβουλίου. Είδα την πρωτοβουλία να επισκεφθώ τον πρόεδρο της Βουλής. Αυτό επιτάσσει το δημοκρατικό μου καθήκον, του υπενθύμησα τον δικό του θεσμικό ρόλο. Το Κοινοβούλιο των Ελλήνων δεν λειτουργεί όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική πολιτεία. Αυτό αφορά τόσο την νομοθετική λειτουργία, όσο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αποτελεί συνεχιζόμενη παθολογία της κυβέρνησης η κατάθεση τροπολογιών που είναι κατά κανόνα εκπρόθεσμες και άσχετες με τα υποσυζήτηση νομοσχέδια.
πρόκειται για πρακτική που αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Επισημαίνω ακόμα ότι η ψήφιση νομοσχεδίων και τροπολογιών γίνεται συνήθως χωρίς ουσιαστική συζήτηση και χωρίς να έχουν κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεδομένου ότι οι υπουργοί δεν προσέρχονται να απαντήσουν σε ερωτήσεις των βουλευτών, πάσχει πλέον σοβαρά και η λειτουργία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συνεπώς η βλάβη είναι γενικευμένη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής να θέσει την κυβέρνηση πρώτων ευθυνών της. Του επισήμανα τη δική του ευθύνη για την προστασία των θεσμών και του κύρους της Βουλής. Επανέφερα επίσης την πρόταση νόμου της Νέας Δημοκρατίας για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, η οποία εδώ και ένα χρόνο δεν έχει συζητηθεί. Ζήτησα να γίνει αυτό μέσα στον επόμενο μήνα. Η κυβέρνηση κάνει κατάχρηση εξουσίας, περιφρονεί τη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής, ενώ παράλληλα επιχειρεί ομές παρεμβάσεις και στη δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ και είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τους θεσμούς και να μην αφήσουμε τη δημοκρατία να λιγοστέψει. Από την πολιτική στα νέα της περιφέρειας, κυρίες και κύριοι, στην κατεδάφιση του κτηρίου πλησίων του Δημαρχείου της Ορεστιάδος σκοπεύει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για μια κτηριακή υποδομή που δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα έως τώρα, με αποτέλεσμα την παρακμή και εν τέλει την κατεδάφισή της. Ο Δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αξιοποιήσει εκ νέου το χώρο. Κατεδαφίζεται προσεχώς το κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχείο Ορεστιάδας. Την κατεδάφιση θα κάνει η εταιρεία που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό που θα προκηρύξει το επόμενο διάστημα ο Δήμος και θα διενεργηθεί άμεσα, όπως και η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης μεμονωμένων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταφοράς των μπαζών σε χώρους όπου θα ανακυκλωθούν. Έτσι περιγράφονται οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη που εκπώνησαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Μετά από έναν τεράστιο δικαστικό αγώνα, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, υπήρχε μια μεγάλη προϊστορία πίσω από αυτήν, αμαρτωλή ιστορία, φτάσαμε μετά από πολλές παραστάσεις σε τεχνικά συμβούλια, σε δικαστήρια, φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν και το επιθυμητό από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Για λόγους και πρακτικούς αλλά και λόγους ασφαλείας, αυτό το κουφάρι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Η μόνη επιλογή ήταν να κατεδαφιστεί. Σε αυτό το αποτέλεσμα φτάσαμε. Τελειώσαμε τη διαγωνιστική διαδικασία με ένα ποσοστό έκπτωση 40% στη δημοπρασία που βγάλαμε. Είμαστε στη φάση της εξέτασης των δικαιολογητικών του τελικού αναδόχου και θεωρώ ότι αρχές Μαΐου θα αρχίσει η κατεδάφιση του κτηρίου, έτσι ώστε σε πρώτη φάση να αδειάσει αυτός ο χώρος. Οι εγκρίσεις έχουν δοθεί με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κτίριο δεν θα υπάρχει μέχρι το καλοκαίρι. Ο χώρος θα μείνει κενός προς το παρόν και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου. Ενώ μελλοντικά θα εξεταστεί με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη έκταση. Να σημειωθεί ότι η ιστορία του συγκεκριμένου κτιρίου ξεκινά το 1981, όταν το τότε Υπουργείο Συντονισμού ενέταξε με προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων δραχμών το έργο κατασκευής κοινωνικού κέντρου του Δήμου Ορεστιάδας στο πρόγραμμα Evros Development Project. Ο Βασίλης Μαυρίδης είναι ο 7ος δήμαρχος που θα υλοποιήσει εν τέλει την αξιοποίηση του κτηρίου. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να στεγάσουμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο. Εκεί είναι η πρότασή μας. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί πλέον ο Δήμος Ορεστιάδος να πληρώνει ενίκια και οι υπηρεσίες του να είναι διασκορπισμένες μέσα στην πόλη. Θεωρούμε ότι αυτή η συγκέντρωση των υπηρεσιών πέρα από τα οικονομικά ωφέλη θα είναι πολύ καλύτερη και για την προσβασιμότητα των συνδημοτών μας, για την εξυπηρέτηση των συνδημοτών για την οποία πασχίζουμε. Αυτό που μένει, γιατί χρειάζονται αρκετά χρήματα, είναι να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο. Θα το πάμε και εδώ βήμα-βήμα. Έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, βλέπουμε τι προοπτικές υπάρχουν. Τώρα, αν σε αυτό το κτίριο που φανταζόμαστε θα μπορέσουμε να στεγάσουμε και κάποιες εκθέσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, γιατί αυτό είναι το σκεπτικό, θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο που προέχει να τελειώσει η κατεδάφιση, έτσι ώστε να πάμε στο επόμενο βήμα.
Σε συζήτηση τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Φάνης ο Μαλκίδης. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά μας και είσαι κοντά μας για να δούμε και να αναδείξουμε, ξεκινώντας από τα της συμφωνίας, από τα θέματα γύρω από την διαπραγμάτευση. Και μιλώ για συμφωνία, γιατί Φάνη, για συμφωνία μίλησε και ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Είπε μάλιστα ότι είμαστε πολύ κοντά, θα υπάρξει σύντομα μια τεχνική συμφωνία. Ένα πρώτο σχόλιο για την αισιοδοξία του κυρίου Ντάισελμπλουμ, αλλά και για τα λεγόμενα και τη στάση των υπολείπων εκ των θεσμών. Καταρχήν, να πούμε όλα αυτά τα οποία είπες είναι, νομίζω, χιλιοϊπωμένα. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο, τουλάχιστον στον τύπο. Νομίζω ότι η ουσία έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα υπάρξει κούρεμα συντάξεων από 5-3% και οι επικουρικές φυσικά θα πάνε στον προκρούστη, με ό,τι αυτό σημαίνει στο συμβολισμό, αλλά κυρίως στην ουσία. Το γεγονός ότι υπάρχει επίσης το ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων ή όπως αλλιώς ονομαστεί. Και φυσικά υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο αφορά το πώς πλέον θα γίνεται όλη αυτή η καταγραφή τα επόμενα χρόνια και ουσιαστικά μέχρι το τέλος του προγράμματος το 2018, και κυρίως αν θα υπάρξει ένα τέταρτο μνημόνιο μετά από αυτό, αν κρίνουμε το γεγονός ότι υπάρχει, νομίζω, μια δυστοκία ή μια ομίχλη ή γενικότερα μια καταχνιά σε ό,τι αφορά το μέλλον, ειδικά σε ό,τι σχετίζεται με το χρέος, που όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, το χρέος δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και κυρίως δεν έχει αναλυθεί με τον τρόπο που περιμέναμε. Φάνης, ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκες, θέλω να τονίσουμε και να δούμε λιγάκι για το ζήτημα των συντάξεων, ιδίως καθότι από την πλευρά την εσωτερική, από την πλευρά υπουργών αλλά και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, είχε διατυπωθεί σε διάφορες φάσεις ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις. Να θυμίσω πιο συγκεκριμένα παράδειγμα τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον κύριο Τζανακόπουλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι για κάθε ευρώ επιβάρυνσης επίσης θα υπάρχει ένα ευρώ ελάφρυνσης. Πώς μπορούμε να συνθέσουμε το παζλ των δηλώσεων αυτών αλλά και των εξελίξεων που περιμένουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα που προανέφερες? Ναι, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν θεωρώ ότι έφτασε σε ένα πλαίσιο τερματισμού. Δηλαδή, αν θεωρήσω ότι η 10η Μαΐου ή η 22η Μαΐου ή όποιες άλλες ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί μέχρι το Μάιο, νομίζω ότι θα είναι απλώς μιας ενδιάμεσης κατάστασης των όσων ζούμε. Δηλαδή, θα υπάρχει, ας πούμε, μια συζήτηση για γενικότερα για τα μέτρα, θα υπάρχει μια ψήφιση τουλάχιστον με τη μορφή του κατεπήγοντος σε ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα, μέχρι τη 15η Μαΐου, επικύρωση όλων αυτών των μέτρων και καμία απολύτως συζήτηση για το χρέος. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το γεγονός, η ερώτηση που έγινε πριν δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στο press room, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που νομίζω μια αυτονόητη και λογική ερώτηση δημοσιογράφου ήταν η εξής. Ποιος είναι αυτός ο οποίος εγγυάται, εφόσον ψηφιστούν τα μέτρα, ότι θα υπάρχει συζήτηση για το χρέος? Εκεί, αφού υπήρξε ένα δεκάλεπτο έτσι αμηχανίας και γενικότερα όλων, επανάληψη όλων αυτών των οποίων ξέρουμε τα προηγούμενα χρόνια, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατέληξε στο γεγονός ότι είναι μια προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι δεν χωράει, ειδικά σε ό,τι αφορά το χρέος, ειδικά σε ό,τι αφορά το μνημόνιο και γενικότερα σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ των πιστωτών εταίρων θεσμών Τρόικα με την Ελλάδα, καμία προσωπική, κυρίως προφορική συμφωνία. Όπως ξέρεις, όλα αποτυπώνονται στο χαρτί και δυστυχώς αποτυπώνονται με δύσκολο και επώδυνο τρόπο για όλους μας. Scripta manent, verba volant, Φάνη Μαλκίδη. Απολύτως ταιριάζει στην προκειμένη περίπτωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το δω λίγο περισσότερο και να θέσω το εξής ερώτημα. Προσωπική δέσμευση, προσωπική προφορική κοινώς δέσμευση του Πρωθυπουργού ή προσωπική παύλα προφορική δέσμευση των θεσμών? Ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στους κατάλληλους ανθρώπους. Αυτό το οποίο πάντως οφείλουμε όλοι να κατανοήσουμε, ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Κυρίως δεν μπορεί να προχωρήσει σε ό,τι αφορά τη δέσμευση όλων μας και κυρίως των επόμενων γενεών σε απλές δηλώσεις ή απλές προφορικές συμφωνίες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο τόνισες για τα γραπτά που μένουν είναι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας. Δυστυχώς δεσμευόμαστε με τρία μνημόνια και από ό,τι φαίνεται έρχεται και το τέταρτο. Φάνη, θέλω να σταθούμε στις εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία και μιας που αναφερθήκαμε στο όνομα του Πρωθυπουργού αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να σταθούμε λιγάκι στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ο Πρωθυπουργός. Εκεί, μεταξύ άλλων, συζητώντας για το χρέος και παίρνοντας αφορμή από τα λεγόμενά μας λίγο πριν,
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν δεν πάρουμε τα μέτρα για το χρέος, εμείς θα κάνουμε το πολύ απλό, δεν θα εφαρμόσουμε αυτά που θα ψηφίσουμε. Ένα πρώτο σχόλιο πριν μπούμε στα ειδικότερα. Νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό ότι όλη αυτή η κατάσταση στην οποία ζούμε είναι μάλλον αποτέλεσμα κακών χειρισμών, για να μην πω ότι είναι μια πολιτική παρακμή η οποία αποτυπώνεται στην οικονομία. Δεν αποτυπώνεται δυστυχώς μόνο στην οικονομία, αποτυπώνεται και σε άλλες πλευρές συνιστώσεις και όψεις της ελληνικής κοινωνίας. Να ξεκινήσω από την παιδεία και να καταλήξω στην υγεία, στην πρόνοια, στην περίθαλψη και γενικότερα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Από την άλλη, φαίνεται ότι όλη η ιστορία με το χρέος θα πάει ως επικοινωνιακό τρίκ. Επέτρεψέ μου να χρησιμοποιήσω αυτή την πρόταση το επόμενο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών, έχουμε βρετανικές εκλογές και κυρίως έχουμε τις γερμανικές εκλογές. Δεν λέω κυρίως. Αν μιλούσαμε όρους πολιτικής και κυρίως πραγματικής πολιτικής, θα έλεγα ότι δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου γερμανικές εκλογές. Τώρα όμως που η Γερμανία έχει αποκτήσει μια σχέση πολύ ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερη και προφανώς αμυγός πιεστική ό,τι αφορά την οικονομία και την πολιτική, μάλλον οι γερμανικές εκλογές θα προκαλήσουν και εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας. Να σου πω ότι πέρα από το γεγονός ότι οι συμβολισμοί, οι σημερινοί, δηλαδή της εισόδου των Γερμανών Ναζί στην Αθηναϊκή πρωτεύουσα την 27η Απριλίου του 1941, αν επεκταθούμε και στο σήμερα, έχει το ενδιαφέρον τους. Τότε, όπως ξέρεις, καταλαμβάναν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους άλλους θεσμούς. Τώρα, όπως ξέρεις, απλώς ξεπολούνται με εγγύηση τραπεζών και όλων ημών αεροδρόμια, λιμάνια. Η τελευταία απόπειρα που πραγματικά έγινε υλοποιήσιμη το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο πουλήθηκε σε γερμανικό κονσόρσιο. Το τελευταίο, Φάνη μου, το μεταφέρω αυτούς ως ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν, όλα αυτά δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο και να μην ζητήσω κάτι παραπάνω, μία παραπάνω διευκρίνηση ή μία υπόθεση εργασίας εμπροκειμένου σε ό,τι είχε να κάνει με τις γερμανικές εκλογές και τις εσωτερικές εξελίξεις. Αν λοιπόν έχουμε μία υπόθεση, για παράδειγμα, τον Μάρτιν Σούλτς να κερδίζει τις εκλογές ή αντίστοιχα την Άγγελα Μέρκελ με βραχία μεν κεφαλή να παίρνει το προβάδισμα και να παίρνει εκ νέου τον θόκο της καγκελαρίας, τι μπορεί να σημαίνει το ένα και το άλλο σενάριο για τη χώρα μας? Εκτιμώ, όπως ξέρεις, η πολιτική είναι κυρίως πρόβλεψη και κυρίως ανάλυση και σχεδιασμός, άρα λοιπόν δεν χρησιμοποιώ μαντικές ικανότητες. Εκτιμώ με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας ότι η πολιτική που ακολούθησε η Μέρκελ σε περίπτωση που εκλογεί ο Σούλτς θα την ακολουθήσει ακριβώς την ίδια, ενδεχομένως με μικρές διαφοροποιήσεις, ωστόσο στον πυρήνα και στην ουσία τους θα είναι ακριβώς η ίδια και παρόμοια η οποία ακολούθησε και ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια έναντι της Ελλάδος. Δεν είναι κοινό μυστικό ότι η Γερμανία έχει συμφέροντα στην Ελλάδα, πέρα από τα γνωστά τα οποία ανέφερα, ωστόσο έχει και συμφέροντα πολιτικά, τα οποία είναι προφανή αλλά είναι και άδειλα. Από τη στιγμή που όμως η Γερμανία δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δια της Γερμανίας ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική, για να καταλήξω στο συμπέρασμα που ενδιαφέρει φαντάζομαι όλους, είναι ότι η Γερμανία θα ακολουθήσει την ίδια ακριβώς πολιτική που ακολούθησε τα προηγούμενα 7 χρόνια του μνημονίου. Γιατί να την αλλάξει άραγε? Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Φάνη Μαλκίδη, πιάνουμε τις εξελίξεις στο εσωτερικό, άλλωστε το τι θα γίνει στην οικονομία και το τι γίνεται το καταγράφουμε σε ρεαλιστικό χρόνο. Θέλω να δούμε μαζί τα επεισόδια, εικόνες από τα επεισόδια που είχαμε στην Γαλλία, εικόνες από τη γαλλική πρωτεύουσα. Εμπροκειμένου, με όλα τα αυτά γνωστοποιήθηκε πως επεισόδια υπήρχαν και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας και επεισόδια, τα οποία αξίζει να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, πρωταγωνιστές εντός και εκτός εισαγωγικών ήταν μαθητές και φοιτητές και μάλιστα ένα από τα συνθήματα ήταν το ούτε τον Μακρόν ούτε τη Λεπέν. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον γιατί, όπως ξέρεις, ο γαλλικός Μάης του 68 σηματοδότησε πολλές αλλαγές όχι μόνο στη Γαλλία αλλά γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Αν μπορώ να σχηματοποιήσω αυτό το οποίο ξεκίνησε στο Παρίσι το 68 με διάφορες άλλες αντίστοιχες επαναστατικές και περίπου επαναστατικές κινήσεις σε όλη την Ευρώπη, καταλήγοντας στο Πολυτεχνείο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, έχει ενδιαφέρον ειδικά για την τελευταία ότι το βασικό σύνθημα ήταν κάτω οι λύθοι, κάτω οι βλάκες. Νομίζω ότι αυτό το σύνθημα έχει ενδιαφέρον γιατί δεν περιορίζει μόνο την προσέγγιση που έχει ένας άνθρωπος σε σοβαρά ζητήματα με σαφή ζήτημα που αφορά την κατανόησή τους. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το φοιτητικό σύνθημα και το 68 που επίσης είχε σχέση με το πώς η πολιτική παρακμή έχει ουσιαστικά εισέλθει στο πολιτικό προσωπικό, αυτό το οποίο ουσιαστικά βλέπουμε σήμερα είναι ότι μάλλον ούτε η σκύλα τους ενδιαφέρει ούτε η χάριβδη. Οι συμπληγάδες πέτρες που έχει η Γαλλία
είναι αντίστοιχες συμπληγάδες πέτρες που έχει η Ελλάδα, οι συμπληγάδες πέτρες που έχει η Γερμανία, μια και αναφερθήκαμε πριν. Άρα νομίζω ότι το να φύγει από τη Σκύλα και να πάει στη Χάριβδη ή να φύγει από τη μία συμπληγάδα πέτρα και να πάει στην άλλη δεν αλλάζει πολλά πράγματα, για να μην πω ότι δεν αλλάζει και τίποτα. Αν χρησιμοποιήσω και έναν όρο που χρησιμοποιούσαν παλιά οι φεμινίστριες ή γενικότερα οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική με αυτόν τον τρόπο, λέγανε λοιπόν ότι αν οι εκλογές αλλάζαν τίποτα θα ήταν παράνομες. Έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε και αυτό. Φαν Μαλκίδη, ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσουμε. Δεν ανέφερα τυχαίο ότι στην πλειοψηφία τους οι διαδηλωτές και οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν ουσιαστικά την επανάσταση αυτή στους δρόμους του Παρισιού, μικρούς σκέλους μεν, επανάσταση δε, είναι άνθρωποι μικρή σε ηλικία. Θέλω να σε ρωτήσω τι μήνυμα λαμβάνει εν έτη 2017 μια χώρα οι πολίτες της οποίας παρουσίασαν σημαντικά ποσοστά, σημαντικά επίπεδα διχασμού σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική τους άποψη, παρουσιάζουν μια εικόνα διχασμού ούτως ή άλλως και φόβου από τη στιγμή που τα τρομοκρατικά χτυπήματα συνεχίζουν, το πέπλο του συνεχίζει να πλανάται πάνω από την Ευρώπη και ιδίως πάνω από τη Γαλλία. Τι μήνυμα λαμβάνουν οι πολίτες αυτής της χώρας όταν το μήνυμα ούτε Λεπέν ούτε Μακρόν, κοινώς κανείς εκ των δύο που θα γίνουν τελικά οι δικοί μας επικεφαλής, δεν μας εκφράζουν? Ναι. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό, αν θέλεις, συνέστημα το οποίο ζουν στη Γαλλία πάρα πολλοί άνθρωποι, για να μην πω όλοι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι συνδέονται με τον ένα με τον άλλον τρόπο με τους δύο υποψηφίους, είναι η οργή και η αγανάκτηση. Νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο το ζούμε και εμείς στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, έντονο, το οποίο γίνεται ολοένα και πιο έντονο τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που, όπως βλέπουμε πάρα πολύ καλά, οι θυσίες μας, οι οποίες είναι πάρα πολλές και οι οποίες φυσικά αναγνωρίζονται από όλους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δεν έχουν αποτέλεσμα. Τι εννοώ? Θα σου αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα και κλείνω με αυτό και νομίζω ότι μπορεί να δοθεί και ένα χαρακτηριστικό μήνυμα. Έλα, φανε. Υπουργός της κυβέρνησης, η οποία χρησιμοποίησε, όπως και πάρα πολλές άλλες κυβερνήσεις, τα ζητήματα που συνδέονται με τα εξοπλιστικά, καταδικασμένος δύο φορές, αποφυλακίζεται έχοντας συγκεντρώσει την εγγύηση των 200.000 ευρώ, παρότι έχει καταδικαστεί, θα είναι ελεύθερος. Δεν ξέρω αν αυτό, χωρίς να δώσω όνομα, φωτογραφίζοντας τον γνωστό, προσθέτοντας ότι επίσης γνωστός αυτοδιοικητικός, έχοντας καταδικαστεί επίσης δύο φορές, είναι επίσης ελεύθερος, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αν δηλαδή υπάρχει οργή και αγανάκτηση τώρα, μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν έχει πέσει και το τελευταίο φύλλο σικής σε ό,τι αφορά την υπόθεση διαφθορά, την υπόθεση αξιοκρατία, την υπόθεση που αφορά το δίκαιο? Χωρίς υπότιτλος, Φάνη Μαλκίδη, σε ευχαριστούμε θερμά και σε αποχαιρετούμε. Παρακαλώ. Από εργοστάσιο έρευνας και τεχνολογίας στη βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε την περιοδία του στον Εύρο υπουργός ψηφιακής πολιτικής. Ο Νίκος Παπάς ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδος, επισημένοντας τις δηλώσεις του ότι αυτό που λείπει από τη χώρα μας δεν είναι οι ιδέες και το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά ο συγχρονισμός σε επίπεδο παραγωγικής ανάπτυξης. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Θράκη και των νομών του Εύρου. Ο Νίκος Παπάς επισκέφθηκε στη βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης εργοστάσιο ελληνικής εταιρείας που ασχολείται με εξοπλισμό του διαστήματος και δραστηριοποιείται στην έρευνα και την τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχε από τους υπεύθυνους του εργοστασίου, ο Υπουργός επεσήμενε μεταξύ άλλων την ανάγκη για συντονισμό των δυνάμεων του κράτους και των ιδιωτών με στόχο την παραγωγική ανάπτυξη με συγκεκριμένη στόχευση, όπως και την ανάγκη ύπαρξης εθνικού σχεδιασμού βάσει προτεραιοτήτων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, δεν μας λείπει ούτε το δυναμικό ούτε οι ιδέες. Αυτό που μας λείπει είναι ο συντονισμός. Επισκεπτόμαστε και σήμερα μια ελληνική εταιρεία η οποία αναπτύσσει εφαρμογές οι οποίες αξιοποιούνται στην διαστημική βιομηχανία. Μια εταιρεία η οποία είχε συμμετοχή στην κατασκευή των ελληνικών δορυφόρων, οι οποίοι στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος εκτοξεύθηκαν πριν από λίγες μέρες. Και το κάνουμε για να δείξουμε ότι από την Ελλάδα δεν λείπει πραγματικά τίποτα. Ούτε το επιστημονικό δυναμικό, ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε οι πολύ δυνατές ιδέες, ούτε η όρεξη για δουλειά. Λείπει ο συντονισμός των δυνάμεων και δυστυχώς αυτές οι δυνάμεις ήταν μέχρι στιγμής κατακαιρματισμένες. Ήδη βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση η νομοθετική ρύθμιση, το νομοσχέδιο για τη συγκρότηση της ελληνικής διαστημικής υπηρεσίας.
Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο χαίρομαι που διαπιστώνω ότι ήδη έχει θετική αποδοχή από τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους στο συγκεκριμένο πεδίο. Και να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε μια αμοιβώς ελληνική πλατφόρμα, η οποία ουσιαστικά αυτό που σήμερα είναι γνωστό σαν Internet of Things. Mm-hmm. Πώς έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να διαβάσουν οποιοδήποτε αναλογικό ή ψηφιακό αισθητήρα, όργανο ή σύστημα control και οποιοδήποτε αισθητικό, να πάρουν την πληροφορία που επιτρέπει την ανώτερη διοίκηση ενός οργανισμού να πάρει αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία και όχι σε ανθρώπινες αναφορές. Και προείστε σε ενός Υπουργείου από το οποίο εμείς σαν ελληνική επιχείρηση προσδοκούμε πολλά. Πάνω στο θέμα του Relaxed Propulsion, αρχικά για μικρούς εμπορικούς δορυφόρους και για κατά δεύτερο, εφόσον πετύχουν σε μια αργή έτσι και επίπονη διαδικασία, να προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας και στον τομέα που σήμερα προσφέρουμε κάτι διαφορετικό, αυτό της ναυτιλίας. Ο Νίκος Παπάς την Τετάρτη 26 Απριλίου βρέθηκε στη Σταυρούπολη και τον Εχίνο του νομού Ξάνθης και έπειτα στην Οργάνη και τα Αριανά του νομού Ροδόπης, ενώ την 5η 27 Απριλίου ξεκίνησε το πρόγραμμά του από την πρωτεύουσα του νομού Εύρου για να συνεχίσει με επισκέψεις σε Ορμένιο, Δίκαια και Οριστιάδα. Πολλές όμορφες επιμέρους κατασκευές, οι οποίες γίνονται. Αυτό είναι το προϊόν που μπαίνει μέσα στα οποία δουλεύει ασυρματικά. Δημιουργεί ένα δίκτυο όπου μέσω machine interfaces διαβάζουμε την πληροφορία από τους αισθητήρες. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και ενημερώθηκε από τους ειδικούς για την έρευνα και τον τρόπο λειτουργίας του, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες και τον εξοπλισμό διαστήματος. Στρατιωτικών προδιαγραφών ειδικά για να αντέχουν μέσα στο περιβάλλον του πλοίου. Περίπου 300 διαφορετικά εξαρτήματα είναι μέσα στην πλακέτα. Σε ένα πλοίο πώς? Μεταξύ 10 με 30 τέτοιες συσκευές. Ναι, γιατί το καθένα από αυτό υπάρχει συσκευή η οποία μαζεύει 200-300 σήματα. Η λογική της είναι να σύντομα είναι interface για να διαβάσει την πληροφορία είτε από αναλογικό είτε από οτιδήποτε με πρωτόκολλο ή χωρίς πρωτόκολλο σύστημα υπάρχει. Τα δίκαια του Δήμου Ορεστιάδος επισκέφθηκε στη συνέχεια ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για την εγκατάσταση δωρεάν συστημάτων δορυφορικής τηλεοπτικής λήψης. Ο Νίκος Παπάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους της και να γίνει αποδέκτης των ερωτημάτων αλλά και των αιτημάτων τους. Το Βόρειο Εύρο και συγκεκριμένα το χωριό Δίκαια επισκέφθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ο Νίκος Παπάς απευθύνθηκε στους κατοίκους της περιοχής, παρουσία του Δημάρχου Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών και ότι όλοι οι πολίτες έχουν το ίδιο δικαίωμα στην ανάπτυξη, αναφερόμενος στην υλοποίηση του προγράμματος επιχορηγούμενης δορυφορικής πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης. Ξεκινώντας λοιπόν από τη Θράκη, πάμε να αποκαταστήσουμε μία θεμελιώδη αδικία. Να αποκαταστήσουμε ένα βασικό δικαίωμα που πρέπει να έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης ανεξαρτήτως από την περιοχή της χώρας στην οποία μένει, ανεξαρτήτως προέλευσης, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, το δικαίωμα στην ενημέρωση. Το δικαίωμα στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία, το δικαίωμα στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ το πόσο κρίσιμο από εθνικής άποψης είναι να μπορούν οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών να βλέπουν τα ελληνικά κανάλια και να μην κρέμονται από το τι εκπέμπουν τα κανάλια των γειτονικών χωρών. Στη συνάντηση το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, ο οποίος καλωσόρισε τον Υπουργό στο νομό Εύρου και τον ευχαρίστησε για την εγκατάσταση των συστημάτων τηλεοπτικής δορυφορικής λήψης. Προβλήματα πολλά, αλλά σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση και θα σας ευχαριστήσω θερμά ότι μία αδικία που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια όσον αφορά το τηλεοπτικό τοπίο και την αδυναμία πρόσβασης όλων των κατοίκων, την ισότιμη πρόσβαση σε αυτό, φαίνεται ότι αποκαθίσταται και είμαστε ευτυχείς. Ελπίζουμε τέτοιες κινήσεις να συνεχιστούν, έτσι ώστε να δείξει για άλλη μια φορά εμπράκτως το ενδιαφέρον που δείχνει και την ευαισθησία για τις περιοχές του νομού μας και ειδικά για τις ακριτικές περιοχές. Χρειάζεται λοιπόν
πραγματικά να συζητήσουμε και με πρώτη ευθύνη των πολιτικών κομμάτων, δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας, να συζητήσουμε τι πήγε στραβά στο παρελθόν, τι δούλεψε αυτή τη φορά, να βγάλουμε τα κρίσιμα συμπεράσματα συνολικά και να σκεφτούμε το πώς θα πάει η πατρίδα μας στο μέλλον με την αυτοπεποίθηση που δικαιούται να έχει. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν ένα τέλος και στην αίσθηση της μιζέριας. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως να τις ανακαλύψει, να τις αναδείξει και να κινητοποιήσει τις υγιείς δυνάμεις του τόπου για να περάσουμε σε αυτό που εμείς λέμε διατηρήσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Οι δημότες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Υπουργό για να θέσουν τα ερωτήματα, να εκφράσουν τις απόψεις αλλά και τους προβληματισμούς τους. 40 χρόνια πληρώνω τηλεόραση, τηλεόραση δεν είδα. Η κίνησή σας είναι τρομερή. Σας συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου. Δεν μπορεί να υπάρχει όμως κάποια, να υπάρξει κάποια ερώτηση σε εμάς. Εμείς να υποδείξουμε ή να έρθουν τεχνικοί, να υποδείξουν ποιοι ακριβώς έχουν πραγματικά ανάγκη από αυτά τα δορυφορικά. Χωριά της Ο νομός Εύρος είναι χρόνια εγκατελειμμένος. Δεν μας έδωσε καμιά κυβέρνηση εδώ σημασία. Καμιά κυβέρνηση. Είδε το δρόμο προπάτησε εδώ. Υπάρχει δρόμος αυτό που αφιταρούμε για πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάποτε έλεγα από παππούδι μας εδώ ο Εύρος είναι, κύριε Υπουργέ, τελευταία τρύπα των ζωρνά. Αν καταλάβαινε σήμερα. Αργότερο ο Υπουργός πραγματοποίησε επισκέψεις και σε σπίτια των κατοίκων όπου έχει ήδη εγκατασταθεί το σύστημα τηλεοπτικής δορυφορικής λήψης. Εκεί έχει πολύ τα κανάλια, έτσι. Έχει πολλά. Τώρα βάλουμε για λίγο ποδόσφαιρο παραπάνω. Καμιά σαρανταριά βγάλουμε τώρα. Καμιά σαρανταριά. Τον Πρωθυπουργό του δώσω λίγο. Το άλλο το βράδυ. Όχι, εντάξει, το δώσω εγώ μόνο. Ο Νίκος Παπάς βρέθηκε και στο ειδικό σχολείο της Ερεστιάδος. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής έδωσε αλλά και έλαβε δώρα από τα παιδιά, ενώ εφοδίασε το σχολείο με εκπαιδευτικό τηλεοπτικό υλικό. Στις δηλώσεις του τόνισε μεταξύ άλλων πως όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση αλλά και στην ψυχαγωγία. Το ειδικό σχολείο στην Οριστιάδα επισκέφθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Θράκη και τον νομό του Εύρου. Η επίσκεψη του Νίκου Παπά γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης. Να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που θα επωφεληθούν από τη δράση στις απομακρυσμένες περιοχές στον νομό Εύρου, Ξάνθης και Ροδόπης ανέρχεται στις 13.000. Είναι μια περιοδία η οποία ανέδειξε πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα της περιοχής και έγινε με αφορμή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την δωρεάν εγκατάσταση δορυφορικής τηλεόρασης στις περιοχές όπου το ψηφιακό σήμα δεν κάλυπτε την βασική ανάγκη στην ενημέρωση των πολιτών που διαμένουν σε αυτή την τόσο κρίσιμη για την πατρίδα μας περιοχή. Οι δυνατότητες της περιοχής είναι τεράστιες και τώρα που συνολικά η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, προτεραιοποιούνται τα έργα που θα ξαναβάλουν στο χάρτη την περιοχή, στο χάρτη της ενημέρωσης, στο χάρτη των τηλεπικοινωνιών, στο χάρτη της ενέργειας, στο χάρτη των μεταφορών. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι διότι υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό που τον τόπο τον αγαπά, τον πονάει. Τελευταία στάση της περιοδίας του Νίκου Παπά στο Βόρειο Εύρο ήταν το ειδικό σχολείο Οριστιάδας. Ο Υπουργός έκανε δώρα στους μαθητές, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για το γεγονός ότι από εδώ και στο εξής θα μπορούν να παρακολουθούν πλέον τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε για την ευγένεια, για την ανθρωπιά, την καλοσύνη, την διάθεση προσφοράς που μας ενέδειξε όλο το προσωπικό του γραφείου σας και για τη μεγάλη τιμή που μας κάνατε. Σήμερα να είστε εδώ κοντά μας, να μας γνωρίσετε από κοντά, να μας δώσετε χαρά, να μας κάνετε σε όλη αυτή τη διαδικασία από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, ότι είμαστε πολύ σημαντικοί όλοι μας, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, αναδεικνύοντας έτσι το περίσσευμα της ψυχής. Θέλω μόνο να υπογραμμίσω ότι η πολιτεία οφείλει σε κάθε στιγμή και όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες να αναδεικνύει ακριβώς ότι η ισότητα
των πολιτών και των παιδιών είναι το ζητούμενο και το επιβεβλημένο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του συστήματος δορυφορικής τηλεοπτικής λήψης στο συγκεκριμένο σχολείο, όπως και σε άλλα, έγινε δωρεάν. Η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η ψυχαγωγία είναι ένα ύψιστο αγαθό, το οποίο δεν πρέπει να μπαίνει σε ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτών. Πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά. Και αυτό εξασφαλίσαμε με το πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει στην περιοχή της Θράκης και συγκεκριμένα σε περιοχές του Εύρου. Από εκεί και πέρα είμαστε τώρα στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Είναι χαρά μας και προσπαθήσαμε αρκετά να δημιουργήσουμε αυτό το σχολείο, γιατί υπήρχε κενό στην ειδική εκπαίδευση στην περιοχή του Βορείου Εύρου, και είναι επίσης χαρά μας διότι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής δόρισε σε όλα τα ειδικά σχολεία του νομού μας συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παιδικό πρόγραμμα. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο γιατί. Γιατί 20 χρόνια και οι κάτοικοι εδώ αυτών των οικισμών δεν είχαν τηλεόραση. Γιατί υπήρχε μια διαπλοκή, διαπιστωμένη, καταγεγραμμένη, και δεν υπήρχε περίπτωση να λύσουν το πρόβλημα οι διαπλεκόμενοι. Γιατί το λύσαμε εμείς, το δεύτερο γιατί. Γιατί εμείς δεν είμαστε διαπλεκόμενοι, έχουμε καθαρά χέρια. Το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών των περιφερειακών σταθμών κυριάρχησε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής μετά το πέρας της περιοδίας του στον Εύρο, απαντώντας σε ερώτηση της Δέλτα Τηλεόρασης σχετικά με το άναρχο περιφερειακά τηλεοπτικό πεδίο αλλά και τις άδειες. Ο Νίκος Παπάς ζήτησε συνέργειες προκειμένου το παραγόμενο τηλεοπτικό προϊόν να είναι υψηλό. Η ερώτηση που τέθηκε αλλά και η απάντηση του Υπουργού στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Υπάρχει μεγάλη εκκρεμότητα της αδειοδότησης, η οποία, όπως γνωρίζετε από την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει περάσει στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όπως προέβλεπε και ο δικός μας νόμος 43-39 στην αρχή, αλλά δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση δεν επιθυμούσε η αδειοδότηση αυτή να προχωρήσει και είχαμε δυστυχώς αυτή την εξέλιξη που είχαμε. Συνεπώς, για το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειές του, θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς στην αρμόδια αριθμιστική αρχή, αλλά εγώ ως υπουργός που κρατάει αυτό το χαρτοφυλάκιο θέλω να σας πω ότι η αδειοδότηση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και έπρεπε να έχει ρυθμιστεί το τηλεοπτικό τοπίο. Τώρα, συγκεκριμένα για τα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, θα είμαι απολύτως καθαρός. Θα πρέπει και τα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας να έχουν υψηλές προδιαγραφές στη λειτουργία τους και στην παραγωγή του προϊόντος τους. Και ο επαρχιακός τύπος και ο τύπος συνολικά θα πρέπει πρώτον, κατά τη γνώμη μου, να προχωρήσει σε συνέργειες, συνεργασίες, ούτως ώστε να παράγεται ικανό πρόγραμμα για να κρατάει τον τηλεθεατή, και θεωρώ ότι μπορεί και πρέπει να παίξει πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Και εκεί πέρα βέβαια θα μπουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες θα λειτουργεί. Θα μου πείτε τώρα, είστε υπουργός, δεν μπορεί να διατυπώνετε απλώς ευχές, και δεν διατυπώνουμε απλώς ευχές. Για πρώτη φορά έρχεται το νομοσχέδιο σε λίγες μέρες στη Βουλή, στο οποίο θα μπει και η ρύθμιση για το λεγόμενο 70-30, την υποχρέωση δηλαδή όλων των φορέων του δημοσίου που έχουν διαφημιστικά προγράμματα να διοχετεύουν τουλάχιστον το 30% σε μέσα ενημέρωσης της επαρχίας. Δεν θα είναι έκπληξη να σας πω ότι αυτή η ρύθμιση υφίσταται ήδη από το 1995, αν δεν κάνω λάθος, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, όπου είναι ο νεγόμενος νόμος Βενιζέλου, και δεν εφαρμόστηκε ποτέ όμως. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που καταλήγω σε συμπεράσματα τύπου άσπρο-μαύρο. Διότι όπως η πολιτική εξουσία δεν είχε κανένα κίνητρο να το εφαρμόσει, και από την άλλη πλευρά επαρχιακά μέσα ενημέρωσης δεν οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε αποτελεσματικά να το διεκδικήσουν. Έχουν τρόπο να πιέζουν και τα επαρχιακά μέσα ενημέρωσης, επιτρέψτε μου να σας πω. Τι έρχεται λοιπόν σε αυτόν τον νόμο, στον πολυνομοσχέδιο το οποίο που θα κατεβάσουμε σε πολύ λίγες μέρες στη Βουλή? Θα προβλέπονται και κυρώσεις για τις υπηρεσίες
και τους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι δεν τηρούν το 70-30. Και η κύρωση θα είναι, μάλλον, αυτό μην το δέσετε, αλλά είναι η σκέψη στην οποία καταλήγουμε, άλλωστε και η διαδικασία της νομοθέτησης είναι μια διαδικασία διαβούλευσης και πρόκειται για μια ιδέα την οποία θα θέλαμε να τη συζητήσουμε και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να επιβάλλεται ένα πρόστιμο το οποίο ακριβώς να ισοφαρίζει την απώλεια και την απόσταση από το 30% που είναι το ελάχιστο. Εγώ εδώ έρχομαι να σας πω ότι έχουμε την πολιτική βούληση και καλό τα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές, να οργανώσουν συλλογικά την προσπάθειά τους, ούτως ώστε με όρους διαφάνειας να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα επισυμβεί, ότι θα γίνει πραγματικότητα. Και επειδή βλέπω εδώ και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας, έχετε κάθε λόγο, πραγματικά κάθε λόγο, τη στιγμή που εμείς έχουμε διατυπώσει αυτή την άποψη και θα νομοθετήσουμε σε πολύ λίγες μέρες και τις σχετικές κυρώσεις, να παροτρύνετε και τα δικά σας συλλογικά όργανα και τις ιδιοκτησίες των σταθμών σας για να διεκδικήσουν αυτό που δικαιούνται με βάση τον νόμο. Και τότε δεν θα χρειαστεί να συζητάμε για άλλου τύπου ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις, και τότε, επιτρέψτε μου επίσης, δεν θα χρειαστεί να αναζητούμε το δρόμο της βιωσιμότητας μέσων ενημέρωσης δια της διαρκούς πίεσης των μισθών, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων. Έτσι, άρα θα ήθελα και με την ευκαιρία αυτής της πρώτης ερώτησης να χτυπήσω ένα καμπανάκι εγρήγορσης και προς εσάς τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης και προς τις ιδιοκτησίες σας. Στα ερωτήματά μας για την τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την προοπτική αύξηση της περιόδου της επισκεψιμότητας, τα βήματα και τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου η περιφέρεια να καταστεί σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών, απάντησε η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά. Ολόκληρη συνέντευξη που εξασφάλισε η Δέλτα Τηλεόραση αμέσως τώρα. Κύριε Κουντουρά, πρώτα να σας ευχαριστήσω θερμά για την δυνατότητα που μας δίνετε σε ένα τουριστικό τοπίο, σε ένα θελκτικό τοπίο, και νομίζω ότι είναι ένα σκηνικό το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον τουρισμό, και ο καιρός τουλάχιστον δείχνει να μας ευνοεί. Παρουσία σας εδώ, κάποια πράγματα τα είπαμε ήδη στο πλαίσιο της πρώτης συνέντευξης. Θέλω μαζί να μπούμε στο διατάφτα, να μπούμε στο ψητό και να δούμε τώρα που είμαστε ουσιαστικά δύο μήνες πριν από την έναρξη, λιγότερο από δύο μήνες πριν από την έναρξη του καλοκαιριού, ποια είναι η προοπτική της δικής μας περιοχής και ποια είναι η προοπτική για τη χώρα εν γέννη. Μέχρι σήμερα μιλάμε, όταν λέμε τουρισμό και θερινή περίοδο, για το καλοκαίρι. Αυτό εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, τον Ιανουάριο του 2015, θελήσαμε να το ανατρέψουμε, να το αλλάξουμε. Ποιο ήταν το ζητούμενο πάντα? 365 μέρες το χρόνο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να έχει 365 μέρες το χρόνο τουρισμό, όχι μόνο θερινό, αλλά χειμερινό, και να συνοδεύεται και από το θεματικό τουρισμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να τονώσουμε τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Η βάση λοιπόν της στρατηγικής μας ήταν να επιμηκύνουμε την περίοδο σε βάθος τετραετίας, να ανοίξουμε νέους προορισμούς που δεν ήταν πολύ γνωστοί και πολύ δημοφιλείς, όπως και εδώ η δική σας περιφέρεια, να φέρουμε νέες αγορές όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Μέση Ανατολή, να στηρίξουμε τα θεματικά μας προϊόντα που θα βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες, και το τελευταίο να φέρουμε επενδύσεις, γιατί θέλουμε φυσικά αφίξεις, αλλά θέλουμε να έχουμε και διαθεσιμότητα. Πετύχαμε πάρα πολύ γρήγορα και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι το 2016 να κάνουμε τη μεγαλύτερη επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Ξεκινήσαμε Μάρτιο και ολοκληρώσαμε Νοέμβριο, με Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, τους καλύτερους μήνες όλων των εποχών. Και η μεγάλη μας επιθυμία και επιμονή να έχουμε 365 μέρες το χρόνο τουρισμό, καταφέραμε να διαφημίσουμε την πατρίδα μας παγκόσμια, έτσι ώστε Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος και τώρα μπαίνουμε στο Μάιο, να έχουμε διψήφια νούμερα αφίξεων, διεθνών αφίξεων. Αυτό λοιπόν το κομμάτι επετεύχθη πάρα πολύ γρήγορα και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Το δεύτερο κομμάτι είναι να ανοίξουμε νέες αγορές. Καταφέραμε λοιπόν να φέρουμε Κινέζους, Ινδούς, Νοτιοκορεάτες, Μέση Ανατολή, Εμμυρατινούς, Σαουδάραβες, και να ενισχύσουμε πολύ δυναμικά δύο αγορές που για μας είναι πολύ σοβαρές, της Ρωσίας και της Αμερικής. Αυτό πώς το καταφέραμε? Με συμφωνίες για να φέρουμε απευθείας πτήσεις. Το 2017 λοιπόν έχει ξεκινήσει εξαιρετικά καλά, μετά από
Ένα 2016 με ιστορικά ρεκόρ, φέραμε 28 εκατομμύρια τουρίστες και οι προκρατήσεις για το 2017 είναι από 15% μέχρι 70%. Αυτό πώς το πετύχαμε? Το πετύχαμε γιατί καταφέραμε να φέρουμε απευθείας πτήσεις. Πέρυσι περίπου 2.000, φέτο φτάσαμε τις 6.000 πτήσεις. Και αυτό φυσικά φέρνει και τη δική σας περιφέρεια, εδώ την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, με περισσότερες πτήσεις. Η Θάσος πέρυσι είχε μια εξαιρετική χρονιά, φέτο θα έχει επίσης μια καλύτερη χρονιά. Και για μας με την περιφέρεια είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εξαιρετική συνεργασία, γιατί η περιφέρεια μπορεί να αναδείξει όλα τα πλεονεκτήματα και εμείς να μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε με το θεματικό τουρισμό που πολύ σωστά αναφέρατε. Ο θεματικός τουρισμός, λοιπόν, και κλείνω με αυτό, είναι η δυνατότητα που έχουμε να προωθήσουμε νέα προϊόντα, θρησκευτικά, πολιτιστικά, γαστρονομίας, ιαματικά, wellness και πολλά άλλα, extreme sport, που, και να αναδείξουμε όλα αυτά που έχει η κάθε περιφέρεια. Πολύ σημαντική προσπάθεια είναι και οι επενδύσεις. Το 2016 είχαμε 142 νέους φακέλους για τετράστερα πεντάστερα, εκ των οποίων τα μισά περίπου είναι υφιστάμενα που θέλουν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν, και τα υπόλοιπα νέες επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα και στη Βόρειο Ελλάδα, που μας δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στο στάδιο αδειοδότησης ή να έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, ώστε να ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την ανάλογη διαθεσιμότητα. Σας ευχαριστώ που ξεκινάτε από το γενικό και μπαίνετε στο ειδικό, γιατί προφανώς για τον λίγο χρόνο που έχουμε θέλω να εστιάσουμε στη δική μας περιφέρεια. Αναφερθήκατε στο ζήτημα των αφίξεων. Ένα μείζον ζήτημα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και θα μιλήσω πιο εξειδικευμένα, εν προκειμένου αφού είστε στην Αλεξανδρούπολη, για την Αλεξανδρούπολη, είναι το γεγονός ότι παρότι υπάρχουν συνδυασμένες μεταφορές, δεν έχει υπάρξει αξιοποίηση σε αυτό το κομμάτι, δεν έχουν υπάρξει οι αφίξεις, οι επιθυμητές αφίξεις στο αεροδρόμιο. Ξέρω ότι το βλέπετε, ξέρω ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την περιφέρεια, με όλα τα αυτά. Βλέπετε προοπτική αύξησης τέτοιων αφίξεων, τέτοιου τουρισμού και τέτοιας ποιότητος τουρισμού, η οποία θα συνδεθεί κυρίως με το αεροδρόμιο, ένα αεροδρόμιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει στο φουλ των δυνατοτήτων? Κοιτάξτε, γενικότερα στη Βόρειο Ελλάδα έρχονται από Τουρκία, από βαλκανικές χώρες, αλλά και χώρες όπως είναι μεγάλες δυνατές αγορές, όπως είναι η Ρωσία. Και φυσικά παραδοσιακές αγορές από την Ευρώπη. Όμως, στο παρελθόν δεν υπήρχε μια στρατηγική συγκεκριμένη και δεν υπήρχε συνεργασία στενή με τις περιφέρειες, το Υπουργείο και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που, αν θέλετε, υλοποιεί τη δική μας στρατηγική. Αυτή η στρατηγική που σας ανέπτυξα ξεκίνησε το 2015 και είμαστε σε άμεση επαφή και με τις περιφέρειες, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και τις εκθέσεις, τις πολύ μεγάλες στις οποίες συμμετέχουμε, οι περιφέρειες να βρίσκονται εκεί και να διαφημίζουν με το δικό τους υλικό, γιατί έχουν εξαιρετικό υλικό και βιντεάκια τα οποία προωθούν την περιφέρεια, και μπροσούρες, αλλά και συνεργασίες με tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία, ώστε να προβάλλουμε την πατρίδα μας και στο κατάλληλο κοινό και με τον κατάλληλο τρόπο. Τα δύο τελευταία χρόνια, λοιπόν, αυτή η στρατηγική έχει ανοίξει, αν θέλετε, συνεργασίες του Υπουργείου και με τις περιφέρειες. Πρόσφατα μίλησα με τον Περιφερειάρχη, τον καινούριο που έχει αναλάβει, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δράσεις συντονισμένες, ώστε να μπορούμε να πάρουμε και τα ωφέλη και όλων των άλλων, αν θέλετε, νέων αγορών που μπορούν να φέρουν πολύ περισσότερα ωφέλη στην περιοχή. Η περιφέρεια, για να ανεπτυχθεί περισσότερο, χρειάζεται να βάλει και κάποια κονδύλια για την προβολή και την προώθηση, αλλά και κάποια κονδύλια για υποδομές. Σε αυτή, λοιπόν, τη συνεργασία είμαστε όλοι μαζί και προσπαθούμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε αυτή την αναπτυξιακή πορεία και της συγκεκριμένης περιφέρειας, γιατί, όπως σας είπα, το 2016 είχε τεράστια ανάπτυξη σε σχέση με το 2015 και η περιφέρεια εδώ, με νούμερα τα οποία είναι επίσημα, και σε βάθος τετραετίας να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε, αν θέλετε, όλα τα είδη τουρισμού τα οποία προανέφερα. Γιατί για να αναπτύξουμε το θεματικό τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό, το θρησκευτικό τουρισμό, τα ιαματικά, πρέπει να έχουμε συγχρόνως και τις υποδομές, τα συναρμόδια υπουργεία και μια συνεργασία από κοινού. Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ που το θίγετε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σημειωτέων ότι το φετινό έχει χαρακτηριστεί την Περιφερειακή Αρχή και ως έτος τουρισμού για την περιφέρειά μας. Συνεπώς, ελπίζουμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή η στόχευση, αν σας έχει παρουσιαστεί το σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και επίσης αν η περιοχή έχει επιτέλους την δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτό το
γεωγραφικό της πλεονέκτημα και το γεγονός ότι συνδυάζει αρμονικά σε μια μακροσκελή περιφέρεια, βουνό και θάλασσα, προκειμένου να μπορέσει να έχει τουρισμό, αν όχι τους 8, αν όχι τους 12, τουλάχιστον τους 8 μήνες το χρόνο και να δουλεύει δυνατά σε αυτό το κομμάτι. Έχουν κάνει εξαιρετική προσπάθεια, γι' αυτό και το 2016, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο αλλά και με το ΝΕΟΤ που προβάλλει και προωθεί, αν θέλετε, τουριστικούς προορισμούς, πετύχανε πολύ σπουδαία πράγματα. Δεν σας κρύβω ότι τώρα που ερχόμουν στην Αλεξανδρούπολη συνάντησα ξενοδόχους από τη Θάσο που μας λέγανε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετική και η φετινή δείχνει να είναι ακόμα καλύτερη. Άρα κάτι καλό κάνει η περιφέρεια, κάτι καλό κάνει και η αναπτυξιακή πολιτική της. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς όμως τι θέλουμε? Θέλουμε, και αυτό το λέω έτσι με πολύ πάθος και με πολύ επιμονή, θέλουμε η ανάπτυξη να γίνει ενιαία, στοχευμένα, έτσι ώστε να έρθουν οι αφήξεις αλλά να έρθουν και οι υποδομές. Γιατί δεν μπορούμε να διαφημίσουμε περισσότερο μια περιφέρεια η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει με κρεβάτια, να σας το πω έτσι απλά, τον τουρισμό τον οποίο θέλουμε να φέρουμε. Πρέπει λοιπόν να πηγαίνουμε παράλληλα. Και πάνω απ' όλα είναι η προβολή και η πρόθεση που πρέπει να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Εμείς φέρνουμε σαν ΝΕΟΤ δημοσιογράφους, φέρνουμε travel blockers, φέρνουμε tour operators, φέρνουμε ταξιδιωτικά γραφεία από τις χώρες τις οποίες θέλουμε να στοχεύσουμε πολύ δυνατά και από τις χώρες τις οποίες θέλουμε να ενδυναμώσουμε, αν θέλετε, περιοχές που δεν ήταν τόσο δημοφιλείς. Η Ελλάδα, είναι η αλήθεια, ότι πήγαινε λίγο στον αυτόματο πιλότο και όλοι ξέρανε τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κέρκυρα. Την περιοχή, ας πούμε, της Χαλκιδικής, φροντίσαμε πέρυσι να δυναμώσουμε πολύ την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Και συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δουλεύουμε όλοι μαζί ομαδικά και πιστεύουμε ότι το 2017 θα είναι μια πολύ πολύ καλή χρονιά και ελπίζουμε 18, 19, 20 ακόμα καλύτερες. Αναφέρεστε σε tour operators, αναφέρεστε σε στελέχη και σε παράγοντες οι οποίοι λιγότερο ή περισσότερο διέπουν το τουριστικό προφίλ της περιοχής μας στο εξωτερικό. Θέλω να σταθώ σε αυτό. Στις παρασκηνιακές συζητήσεις με στελέχη της περιφέρειάς μας ήταν ικανοποιημένοι και εξαιρετικά ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι άνθρωποι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για πρώτη φορά ήρθαν στην περιοχή, ήρθαν εδώ και μάλιστα ήρθαν με αφορμή το σουφλί και την Αλεξανδρούπολη, με αφορμή τη σειροτροφία. Πιστεύετε ότι το γεγονός ότι μπήκαμε στο χάρτη θα μας δώσει τη δυνατότητα και έχουμε εμείς οι ίδιοι την προοπτική να μείνουμε στο χάρτη καρφιτσωμένοι και να μας θυμηθούν όταν θα φύγουν? Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό είναι και μια μεγάλη επιτυχία της περιφέρειας. Εμείς το υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή, σαν Υπουργείο, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και η περιφέρεια το διεκδίκησε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είναι το πρώτο διεθνές workshop, να το πούμε ελληνικά, η πρώτη διεθνής διημερίδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και θα σας πω ότι είναι και η πρώτη εκδήλωση που κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Περιφέρεια διεκδίκησε αυτή τη διημερίδα. Μας έβαλε στο χάρτη, όπως το λέτε, για ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που είναι ο δρόμος του μεταξιού, ο δυτικός δρόμος του μεταξιού που αφορά την τουριστική ανάπτυξη. Γιατί όπως γνωρίζετε, όλα αυτά τα χρόνια, One Belt, One Road, που η Κίνα προωθεί πάρα πολύ και σε Ευρώπη, είναι η προσπάθεια που κάνουν οι επενδυτικοί, θα έλεγα, αναπτυξιακοί, εμπορικοί και που έχει πολύ σημαντική σημασία για την Ελλάδα. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός μας στις 15 Μαΐου θα πάει στη σύνοδο αυτή κορυφή στην Κίνα, έτσι ώστε να παραστήσει αυτή την τεράστια προσπάθεια. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Υπουργείο Τουρισμού και σαν ΝΕΟΤ, έχουμε τις εκθέσεις μας, στις οποίες συμμετέχουν και οι περιφέρειες, γιατί αυτό ανοίγει δρόμους, όπως σας είπα, όχι μόνο για να υποστηρίξουμε την τουριστική ανάπτυξη εδώ στην περιφέρεια, αλλά και για να φέρουμε αυτές τις νέες αγορές που έχουμε ανοίξει, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αγορά της Κίνας. Οι Κινέζοι, με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ο κύριος Γη, εδώ ήταν, ακριβώς, με τον κύριο Κοτζιά, βέβαια, είπε ότι μπορούμε να φέρουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο Κινέζους τουρίστες, γιατί λατρεύουν την Ελλάδα, λατρεύουν την ιστορία μας, θεωρούν ότι είμαστε ο αρχαιότερος πολιτισμός.
δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Μας σέβονται, μας εκτιμούν και μας έχουν πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ότι αυτή εδώ η προσπάθεια ανοίγει, είναι πολύ δυναμική προσπάθεια και ανοίγει πολλούς δρόμους. Οφείλω να ρωτήσω πριν σας αποδεσμεύσω, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι ελάχιστος, όλα αυτά θα ήταν τουλάχιστον παράληψη να μην ρωτήσω αν σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό που διέπεται από τη γαστρονομία, αν δοκιμάσατε καθόλου τα προϊόντα της περιοχής και αν είστε και εσείς κοινωνός από εδώ και πέρα, γιατί δεν να ξέρουμε ότι έχουμε άμεση σύμμαχο την Υπουργό. Δεν το συζητάω. Η γαστρονομία είναι και το μεγάλο μας ατού, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Έχουμε απίστευτες γεύσεις, απίστευτα αρώματα, τρομερά προϊόντα. Εγώ είμαι πολύ περήφανη για όλα αυτά που απλόχερα έχουμε, γιατί είμαστε μια χώρα με 365 μέρες το χρόνο ήλιο, με 365 μέρες το χρόνο ιδιαίτερο φως, με 365 μέρες το χρόνο όλα αυτά που μπορούν να απολαύσουν όλοι οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές, γιατί είμαστε, θεωρώ, όχι μόνο η χώρα που προσφέρει τις καλύτερες διακοπές στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο όλο. Η δική μας λοιπόν η δουλειά είναι να προωθούμε ως Υπουργείο την Ελλάδα ως παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό, είναι να προωθούμε τις ομορφιές μας, τις αυθεντικές εμπειρίες που μπορούν να ζήσουν οι ταξιδιώτες όταν θα έρθουν στην Ελλάδα, τα υπέροχα προϊόντα μας, τη γαστρονομία μας, φυσικά όλο το κάλος το φυσικό και όλα όσα μας έχει... Έχουμε κληρονομήσει την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τα βυζαντινά μας μουσεία, την πολιτιστική μας, αν θέλετε, κληρονομιά και όλα αυτά που μπορούμε να απολαύσουμε εδώ στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία έχει συμμαχήσει, αν θέλετε, με το Υπουργείο και έχει αναβαθμίσει και τις υπηρεσίες και έχει δώσει τρομερή ποιότητα στο τουριστικό προϊόν, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την πατρίδα μας να έρθουν να απολαύσουν αυθεντικές εμπειρίες, είναι αυτοί οι οποίοι γίνονται και οι καλύτεροι πρεσβευτές μας όταν γυρνάνε πίσω στην πατρίδα τους να διαφημίσουν τη χώρα μας και από στόμα σε στόμα είναι η καλύτερη, μα καλύτερη διαφήμιση. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη, γιατί η τουριστική μας πολιτική έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια ο τουρισμός, όπως πάντα, θα στηρίξει ακόμα πιο δυνατά την εθνική μας οικονομία. Με το σχόλιο αυτό και με το γεγονός ότι αυτοί οι πρεσβευτές είναι και οι μόνοι πρεσβευτές που δεν πληρώνονται αλλά πληρώνουν για να σε διαφημίσουν, θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνέντευξη, κυρία Υπουργέ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η χρονιά να είναι η καλύτερη χρονιά στο τουριστικό μας περιβάλλον, στον τουρισμό μας το 2017, γιατί έχει ξεκινήσει εξαιρετικά καλά και υπολογίζουμε πολύ στα οικονομικά ωφέλη να διαχυθούν σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Σε συζήτηση θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να καταγράψουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα το κάνουμε μόνοι. Τηλεφωνικά μαζί μας ο υποδιευθυντής του Δημοτικού Σχολείου της Βίσας και μέλος του Συλλόγου Καραθεοδωρή, ο κύριος Σαράντης Σαραντίδης. Κύριε Σαραντίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Σκέβα, σε εσάς και τους τηλεθέτες σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε κοντά μας και είστε κοντά μας. Προλόγησα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Μια είδηση, βέβαια, την οποία θα μας τη μεταφέρετε εσείς. Οι τηλεθεατές μας έχουν ήδη μπει στο κλίμα, βλέποντας το σούπερ ακριβώς από κάτω μας αυτή τη στιγμή. Όλα τα αυτά νομίζω ότι αξίζει την είδηση να μας τη μεταφέρετε, προκειμένου να τη συζητήσουμε παρέα. Βεβαίως. Η Ορεστιάδα, όπως ξέρετε, φέτος ζει τη χρονιά του Στέφανου Καραθοδωρή, το 2017. Είναι αφιερωμένο στο γενάρχη αυτής της οικογένειας και το σχολείο της Βίσας κάνει την τελετή της επίσημης ονομασίας του. Όλα τα σχολεία δικαιούνται να έχουν και ένα προσωνύμιο και από τώρα και στο εξής θα λέγεται Καραθεοδόριο Δημοτικό Σχολείο Βίσας. Αφιερωμένο φυσικά όχι μόνο στο Στέφανο, αλλά σε όλο το γένος, σε ολόκληρη την οικογένεια, η οποία στα 340 τόσα μέλη της, όπως έχουμε το γενεαλογικό δέντρο από τον Κρέστοβιτς μέχρι το 1950, από εκεί και πέρα δεν το έχουμε μετρήσει ακόμα, στα 340 μέλη της έχει βγάλει σημαντικές προσωπικότητες σε κάθε τομέα της επιστήμης, της διπλωματίας και της τέχνης. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Σαραντίδη, πώς ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση, πότε ελήφθη, προκειμένου να φτάσουμε στην ονοματοδοσία η οποία θα γίνει αύριο. Είχε αρχίσει να υπάρχει το ερώτημα της ονοματοδοσίας το 2013, στο σχολικό έτος 2013-2014. Το 2014 λοιπόν συγκαλέσαμε ένα σύλλογο διδασκόντων, βάλαμε το σκεπτικό μας κάτω και είπαμε ότι
πέρα από την υποχρέωσή μας να διδάσκουμε σωστά τα παιδιά του ελληνικού λαού, είναι και να τους δένουμε με την τοπική τους ιστορία, με τους ανθρώπους οι οποίοι κάποτε ευεργέτησαν αυτόν τον τόπο και ολόκληρο το έθνος. Και μάλιστα το σκεπτικό ξεκίνησε από μια διαπίστωση συναδέλφων οι οποίοι έρχονται από μακριά και μας έλεγαν: μα πάντα στη Δύση τα παιδιά έχουν μια έφεση στα θετικά. Κάτι παράδοξο, τα μαθηματικά είναι το ευκολότερο μάθημα στο σχολείο της Δύσης. Και τους λέγαμε: μα είναι το γονίδιο των Καραθεοδωρή. Και από εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε, κάναμε το πρακτικό μας, ακολουθήσαμε την νόμιμη διαδικασία, το κοινοποιεί στη διεύθυνση σπουδών πρωτοβάθμιας, από εκεί στον περιφερειακό διευθυντή, μετά στο Υπουργείο και από πέρυσι ακόμα, από το Φλεβάρι του 2016, είχαμε μπροστά μας το ΦΕΚ, αλλά αργήσαμε λίγο να κάνουμε την επίσημη τελετή για να συμπέσει με το έτος Στεφάνου Καραθεοδωρή. Σίγουρα πέρα από τον συμβολισμό μας μεταφέρετε επιχειρήματα και σκεπτικό με το οποίο είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς, ένα σκεπτικό με το οποίο μπορεί εύκολα να ταυτιστεί κανείς και πολύ εύκολα να το καταλάβει. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η ονοματοδοσία αυτή θα φέρει γούρι σε ένα σχολείο το οποίο βέβαια έχει δείξει ότι οι απόφοιτοί του ούτως ή άλλως έχουν κλείσει και στροφεί στις θετικές επιστήμες. Ελπίζω να φέρει γούρι. Ξέρετε, τα σχολεία της επαρχίας υποφέρουμε από έλλειψη μαθητών. Και ξέρετε, ο Βόρειος Εύρος έχει και αυτός καλό δικό δίκτυο και η γειτονική Ορεστιάδα αποδεκατίζει τους μαθητές μας. Νομίζω ότι σαν Καραθεοδόριο και σαν επίπεδο δουλειάς που γίνεται και με κάθε ευκαιρία έχουμε εξωστρέφεια, βγάζουμε τη δουλειά μας προς τα έξω, θα κρατήσουμε τους μαθητές μας ώστε η Δύσα, η πιο υγιής κομμόπολη κάποτε της Ελλάδας, η πιο μεγάλη κοινότητα όπως είχε βραβευτεί το 1995 από την Ακαδημία της Αθήνας, να κρατήσει ένα από τα τρία δημοτικά της σχολιά, το Καραθεοδόριο, ανοιχτό. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Σαραντίδη, ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, αν αυτό ενδεχομένως, αν αυτή η ονοματοδοσία, αυτή η συμβολική αλλά και βαθύτερα ουσιαστική κίνηση στην οποία θα προβείτε αύριο, αν θα ακολουθηθεί και από άλλες ενέργειες και από άλλες δράσεις, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που μας μεταφέρατε στην αρχή, αυτό το δέσιμο των μαθητών και αυτή η γνωστοποίηση του τι κρύβεται πίσω από αυτό το όνομα, και προκειμένου να έρθει αυτός ο δεσμός, αυτή η σύνδεση του ονόματος με την τοπική ιστορία αλλά και με τη δική τους επόμενη μέρα. Φυσικά, αυτό είναι η αρχή. Εδώ και καιρό έχουμε εκπονήσει σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στέφανος Καραθεοδωρής το Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο της Νέας Ορεστιάδας και τη βοήθεια του Δήμου Ορεστιάδας. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τελείται σε εγκαταστάσεις του μουσείου. Ναι, έχω κάνει και το μοντάζ ενός μικρού ντοκιμαντέρ. Ξεκινάει και αυτό δυναμικά. Οπότε όχι μόνο το δικό μας σχολείο και οι δικοί μας μαθητές θα γνωρίσουν, αλλά και όλα τα σχολεία της περιφέρειας και όποιος άλλος ενδιαφέρεται μπορεί να γνωρίσει τη σημαντικότητα αυτού του γένους στον Καραθεοδωρή, το τι ρόλο διαδραμάτισαν στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία. Γιατί ξεκινάει από ο Στέφανος ως ταπεινός φιλόδοξος νέος που θέλει να σπουδάσει από το Βοσνοχώριον. Έτσι ήταν το χωριό μας τότε, Μπόσνα και ορίστα Τούρκικα. Βοηθιέται πάρα πολύ από τον ευεργέτη τον Κύριλο τον Έκτο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Καταφέρνει λοιπόν να ιδρύσει μια οικογένεια η οποία συγγενεύει με τα μεγαλύτερα τζάκια της ελληνικής ιστορίας. Συγγενεύουν με υψηλάντιδες, με βροκορδάτους, με σκουταρέους, με μουρούζιδες, με μουσούριδες και ξαπλώνονται σε όλη τη γνωστή οικουμένη. Τους βρίσκουμε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην Κύπρο, στις Βρυξέλλες σήμερα και ο τελευταίος, ο επιφανής που είχε ασχοληθεί με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, ο Γιάννης Αργύρης, ο οποίος εκπώνησε μελέτες στην NASA. Μια οικογενειακή ιστορία και ένα γενολογικό δέντρο το οποίο βλέπετε ότι έχει συνεπάρει και εμάς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο έτερο ερώτημα το οποίο θα μας δώσει κάτι περισσότερο. Όλα τα αυτά θέλουμε να σας ευχηθούμε η αρχή αυτή να είναι πραγματικά με το δεξί και να είναι η αρχή και η απαρχή ακόμη περισσότερων δράσεων και ενεργειών, προκειμένου αυτή η ιστορία και η ιστορία ανθρώπων οι οποίοι μεγαλούργησαν και διέπουν λιγότερο ή περισσότερο το παρόν και το μέλλον του τόπου, να μπορέσετε να τη μεταλαμπαδεύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κύριε Σαραντίδη. Ευχαριστούμε κυρία Σκεύα και να σας πω κάτι. Αλλά περιμένουμε απόγονο Καραθεοδωρή. Θα είναι μαζί μας στην τελετή η κυρία Παπαδάκη Μαρία. Α, πολύ ενδιαφέρον. Η οποία είναι απόγονος του Στεφάνου. Και μάλιστα επειδή μιλήσαμε πριν από λίγο, έρχεται και με γεμάτα τα χέρια από την οικογένεια για το σχολείο. Αισθάνονται ότι το χωριό της Βύσας είναι ο τόπος τους. Μας αγκάλιασαν. Όλοι οι απόγονοι θα είναι εδώ το Σεπτέμβριο, όπου θα έχουμε τα επίσημα εγγένεια του Μουσείου Καραθεοδωρή της Βύσας. Και θα δώσουμε ραντεβού και εκεί από κοντά, φαντάζομαι.
για να επικοινωνήσουμε το όλο εγχείρημα. Θα με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας και ευχόμαστε εκ νέου να είναι η απαρχή πολλών και πολύ ουσιαστικών δράσεων για την περιοχή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαραδίδη. Και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας εντελώς θέμα και κλίμα, παραμένουν τα προβλήματα της έλλειψης προσωπικού, χρημάτων αλλά και μέσων εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου για το νησί της Θάσου, που τον περασμένο Σεπτέμβρη βίωσε μία από τις χειρότερες καταστροφές των τελευταίων ετών. Ίδρυση και η στελέχωση δεύτερης υπηρεσιακής μονάδος της πυροσβεστικής στο νότιο τμήμα του νησιού είναι επιτακτική σύμφωνα με τους φορείς και σύμφωνα με όσα αποφάσισαν στη σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας. Μαραθώνια ήταν η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Καβάλα για την αντιπυρική περίοδο 2017. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Θάσο τον περασμένο Σεπτέμβριο μονοπόλησαν τη συζήτηση. Ήδη από την πρώτη στιγμή, και ενώ ακόμη μενόταν η πυρκαγιά, εμείς αρχίσαμε να ενδιαφερόμαστε για την επόμενη μέρα, που ήταν τα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό είναι το πρώτο. Καθαρίσαμε τα ρέματα. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα σε συνεργασία με το Δασαρχείο. Καλέσαμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο του Ρότεμπουργκ, το Τμήμα Δασολογίας, για να δουν, να εκτιμήσουν για τις καλύτερες δράσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά την αναγέννηση του δάσους. Έτσι κι αλλιώς το Μεσογειακό δάσος είναι τέτοιο, είναι η ιστορία του, η μοίρα του, ο προορισμός του να αναγεννάται μέσα από τις φλόγες του. Και η Θάσος, δόξα τω Θεώ, είναι ευλογημένο νησί. Ήδη έχουμε τα πρώτα σημεία της αναγέννησης των καμένων περιοχών, που ήταν οι ελάχιστες ανάλογα με το τρομακτικό φαινόμενο της ξηρής καταιγίδας που ήταν πρωτόγνωρο για μας. Σχετικά με τις περσινές πυρκαγιές στη Θάσο, ο κ. Χατζή Εμμανουήλ τόνισε ότι στο νησί υπήρξε περιστατικό πυρκαγιάς ακόμη και την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ είπε ότι πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί και εκτός αντιπυρικής περίοδου. Και πέρυσι τα μέτρα ήταν άριστα, γιατί παντού η πρόσβαση στα μέτωπα ήταν ασφαλής και άνετη, αφού είχαμε από νωρίς εξασφαλίσει το δασικό οδικό δίκτυο, που δεν είναι μικρό, είναι 500 χιλιόμετρα. Είχαμε καθαρίσει τα σημεία που πρέπει να καθαρίζονται στο δάσος προληπτικά και είχαμε στελεχωμένες τις εθελοντικές ομάδες, οι οποίες έσπευσαν την επόμενη στιγμή στα μέτωπα που ήταν πολλά, όσο και κεραυνοί, 100. Και τα οποία μεγάλωναν με την δύναμη του ανέμου κτλ. Φέτος λοιπόν είμαστε και πιο έμπειροι, αλλά και κρατάμε και τις καλές πρακτικές του παρελθόντος. Ήδη έχει γίνει το πρώτο συντονιστικό της περιφέρειας. 3 Μαΐου έχω το συντονιστικό τοπικό όργανο, όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και να ξέρετε ότι αυτά όλα γίνονται εκ των ενόντων, γιατί τα ποσά τα οποία δίνει το κράτος δεν φτάνουν για τίποτα. Έτσι λοιπόν στρατολογώ τους επιχειρηματίες των Μαρμάρων και με δικά τους μέσα, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος, εξασφαλίζουν κομμάτια του δασικού οδικού δικτύου για να υπάρχει προσπλασιμότητα σε περίπτωση ανάγκης. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.